και πολύ σοβαρή ένα. Θα δούμε τώρα. Είναι... Τι είναι ακριβώς, είναι έγκλημα. Μάλλον, είναι. 16χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος μέσα στο σπίτι του, 16 χρονών παιδάκι, παιδιά. Έτσι. Mm. Στη Νέα Σμύρνη είναι και στη γειτονιά μου εκεί, δίπλα ακριβώς. Εκεί είναι ο Φάνης Καραμπατσάκης, να μας πει και ό,τι έχει μάθει κιόλας από αυτό. Γιατί μάθαμε ένα παιδάκι 16 ετών, δεν προλάβανε, μάλλον το πήγαν στο νοσοκομείο και είναι νεκρός, κατέληξε. Για πες μας, Φάνη. Στο λαϊκό νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός του, μιλάμε για μια άγρια δολοφονία όπως προκύπτει. Δολοφονία είναι, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Θύμα ο 16χρονος, ο οποίος βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμά του με πολλαπλές μαχαιριές από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα ψαλίδι, στο θώρακα, στο λαιμό και στα χέρια. Ειδοποίησαν την αστυνομία οι γείτονες ακούγοντας ουρλιαχτά γύρω στις 9 χθες το βράδυ. Να. Έσπευσε εδώ ασθενοφόρο, παρέλαβε το νεαρό, του έκανε και κάρπα όπως πληροφορούμαστε, αλλά δεν κατάφερε να γλιτώσει τη ζωή του. Στο σπίτι εκείνη την ώρα βρισκόταν ο 18χρονος αδελφός του, η φίλη του, η κοπέλα του παιδιού, του νεκρού, ναι, και η γιαγιά του και η μητέρα του. Όλοι προσήχθησαν στο τμήμα ασφαλείας Νέα Σμύρνη. Όλοι μπροστά, Ήταν όλοι μπροστά, Φάνη. Όλοι μπροστά. Άρα ξέρουν τι έχει γίνει. Άρα έχουν πει τι έχει γίνει. Έχουν καταθέσει τι γίνει. Κατά πληροφορίες παραμένει στο αστυνομικό τμήμα, παραμένει στο αστυνομικό τμήμα ο αδελφός του, ο οποίος θεωρείται και ύποπτος, θα μπορούσαμε να πούμε. Ενδεχομένως. Την προανάκριση διενεργεί η ασφάλεια. Κοίταξε, εδώ έχουμε ένα σκηνικό. Και για τις εξελίξεις. Ναι, έχουμε ένα σκηνικό το οποίο έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός, πώς να το περιγράψω, ενός θρίλερ. Τώρα αποτρόπαιο. Ένα παιδί 16 χρονών, στο ίδιο το σπίτι μέσα, με παρόντες μόνο μέλη της οικογένειας του και τη φίλη του. 5-6 άτομα, πρέπει να τα τραπέζι δηλαδή. Φαντάζομαι ήταν μαζεμένοι. Κάτι έγινε προφανώς, δεν ξέρουμε τι άλλο έγινε. Μην το καταλαβαίνουμε όλοι δηλαδή, αλλά μην αρχίσουμε και λέμε πριν το πει η αστυνομία. Καταλαβαίνουμε προφανώς τι έγινε. Μια λογομαχία και προφανώς το ανέφερε το άλλο που λένε. Όλοι οδηγήθηκαν. Όταν βρίσκονται μπροστά σε ένα τόπο του εγκλήματος, όλοι θεωρούνται ύποπτοι. Αυτό είναι το βασικό κανόνας για την αστυνομία. Λογικό. Όλοι οδηγούνται στο τμήμα, όλοι προσάγονται, δίνουν εξηγήσεις και στη συνέχεια η αστυνομία προχωρεί σε συλλήψεις. Ο αδερφός του έχει μείνει στο τμήμα, οι άλλοι έχουν φύγει δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω. Δίνει καταθέσεις. Οι άλλοι έχουν επιστρέψει στο σπίτι. Έχουν επιστρέψει. Μάλιστα. Άρα παραμένει ο αδερφός του εκεί. Δυστυχώς αυτό είναι μια τραγωδία, πραγματική τραγωδία. Ένα 16χρονο παιδί μέσα στο σπίτι του, μεταξύ με μέλη της οικογένειάς του, να καταλήγει νεκρό μετά από οτιδήποτε και αν είχε γίνει προηγουμένως. Πάντως είναι πραγματικά πολύ δύσκολο όλο αυτό. Χριστουγεννιάτικα κιόλας τώρα, καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε όλοι.